Σαφώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βέβαια ο νεαρός έχασε την ζωή του αναμένεται να ρίξει η διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Υπάρχουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο. Η Έλλη Κοκάλη, συνάδελφος, μας ενημερώνει ευθύς αμέσως. Έλλη, τι λέει το ρεπορτάζ? Καλησπέρα. Η πρώτη φάση της διερεύνησης αυτού του πολύ δύσκολου, του τραγικού περιστατικού φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Έχουν συνοψίσει οι ιατροδικαστές και αστυνομικοί τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από το πρωί, οπότε και βρέθηκαν μπροστά σε αυτή τη μακάβρια αποκάλυψη οι πολίτες. Οι ενδείξεις μέχρι τώρα συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο θάνατος του νεαρού αυτού ανθρώπου, του νεαρού ατόμου, οφείλεται σε πτώση από ύψος, από το ύψος, από το κατάστρωμα της γέφυρας. Η αιτία λοιπόν η πτώση. Είναι η πτώση. Τώρα, οι ακριβείς συνθήκες για το πώς ακριβώς ο νεαρός βρέθηκε στο κενό διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, αφού προηγουμένως έφτασαν στην ταυτότητά του. Πώς έφτασαν στην ταυτότητά του? Στο χώρο όπου βρέθηκε το πτώμα έγινε μια διερεύνηση σε μια ακτίνα πολλών εκατοντάδων μέτρων, οπότε και εντοπίστηκε ένα μηχανάκι, εντοπίστηκε ένα σάκος με προσωπικά αντικείμενα και από εκεί και πέρα άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης και έφτασαν οι αστυνομικοί μέχρι την ταυτότητα την αιτία, του άτυχου 24χρονου. Την ταυτότητα και απομένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες... Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το περιστατικό αυτό εκτυλίχθηκε ξημερώματα χωρίς κανένας να έχει αντιληφθεί πώς βρέθηκε στο κενό. Εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο και από την εμπειρία σου πότε θα έχουμε? Καταρχάς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργούνται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Βεβαίως και θα ληφθούν καταθέσεις από το περιβάλλον του νεαρού του 24χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ναυαγωσός της και ήταν πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία. Οι ενδείξεις μέχρι τώρα οδηγούν την αστυνομία και τους ιατροδικαστές στο ότι είχαμε αυτή την πτώση. Ακριβώς για το πώς έγινε το περιστατικό θα έχουμε απαντήσεις ίσως και από το περιβάλλον του, για το αν υπήρχε οτιδήποτε που θα μπορούσε να είχε συντελέσει σε αυτή τη μοιραία βουτιά στο κενό. Αναφορικά τώρα με το τραγικό περιστατικό στα Χανιά που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Είναι ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει τους ανθρώπους που το είδαν να εκτυλίσσεται μπροστά τους, ιδίως αστυνομικούς, οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία την ώρα εκείνη στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Ηρακλείου, λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο από το φυλάκιο. Άκουσαν τις κραυγές του οι αστυνομικοί, προσπάθησαν με ό,τι μέσα υπήρχαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, της φλόγας που τον είχε τυλίξει. Δεν πρόλαβαν να περισσώσουν πολλά από τον άνθρωπο αυτό. Έχει υποστεί εγκάβματα τουλάχιστον στο 80% του κρίσιμη σώματός κατάσταση του. Της υγείας. Πολύ κρίσιμη κατάσταση και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι δεν μπορούν να καταλήξουν στην ταυτότητά του με βεβαιότητα, ούτε καν στην υπηκότητά του, καθώς είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά έως και αδύνατο, να ληφθούν δακτυλικά αποτυπώματα. Μάλιστα. Έλλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.